Με νέες κινητοποιήσεις απαντούν οι αγρότες της χώρας στα νέα φορολογικά βάρη που πρόκειται να εφαρμοστούν. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των αγροτών είναι η κατάργηση των λογιστικών βιβλίων για τους μικρομεσαίους αγρότες, που πλέον είναι υποχρεωμένοι να κρατούν, να θεσμοθετηθεί 40.000 αφορολόγητο εισόδημα για κάθε αγροτική οικογένεια, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, καθώς και η ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Επειδή προκύπτουν κάποια νέα προβλήματα, αλλά και κάποια πάγια θέματα που έχουμε εδώ και χρόνια και δεν ζητάμε επίλυση και δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα. Έτσι και φέτος βλέπουμε ότι οι συνάδελφοι στη Λάρισα έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις και προφανώς έχουν καταλήξει στο να βγουν στο δρόμο. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς εδώ, θα μαζευτούμε την Τρίτη να κουβεντιάσουμε και να δούμε αν υπάρχει πρόθεση να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και εμείς. Να πούμε ότι πάρα πολλά είναι τα προβλήματα που ταλανίζουν τους αγρότες. Κάποια, όπως έχω πει, είναι πάγια, όπως είναι το κόστος παραγωγής, το οποίο δυστυχώς αυξάνεται, έχει αυξηθεί πάρα πολύ, σε σημείο η παραγωγή, αυτό που παράγουμε το προϊόν, να μην καλύπτει τα έξοδα και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ένα άλλο θέμα που προέκυψε είναι η φορολόγηση. Ανέκαθεν οι αγρότες πληρώναν φόρο, γιατί ακούγεται η κυκλοφορία ότι δεν πληρώναμε φόρο. Ανέκαθεν πληρώναμε φόρο, αλλά αυτή τη φορά έχουν γίνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα, όχι όμως για εμάς, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους συνανθρώπους μας, σε όποια κατηγορία και να ανήκουν επαγγελματικά. Πρέπει λίγο να δούμε λοιπόν τη φορολόγηση, τουλάχιστον στα αγροτεμάχια, αν μπορεί κατά κάποιο τρόπο να αλλάξει κάτι, και να δούμε και το θέμα των βιβλίων εσόδων-εξόδων. Αυτά είναι κάποια θέματα που έχουν προκύψει τώρα και οπωσδήποτε πρέπει να τα συζητήσουμε με τους συναδέλφους που θα μαζευτούμε την Τρίτη το απόγευμα. Βέβαια, όπως αναφέρει ο κύριος Δαλιάτσης, διάθεση για συμμετοχή σε κινητοποίηση υπάρχει μόνο στις συζητήσεις, μιας και οι περισσότεροι έχουν απογοητευτεί από την κατάσταση που επικρατεί. Διάθεση υπάρχει πάντα στις συζητήσεις. Όταν έρχεται η ώρα να βγούμε στον δρόμο και βλέπω ότι υπάρχει μια διαστακτικότητα. Ίσως γιατί φοβούνται, όπως βλέπουμε, ότι τιμωρηθήκαν κάποιοι συνάδελφοι με δικαστήρια, ίσως γιατί περιμένουν από κάποιους άλλους, ή ίσως γιατί έχουν απογοητευτεί και δεν περιμένουν να αλλάξει κάτι. Πρέπει όμως να δούμε ότι δεν γίνεται χωρίς καμία κινητοποίηση. Πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, όχι μόνο εμείς οι αγρότες, όλος ο κόσμος πρέπει να βγει στον δρόμο με όλα αυτά που γίνονται. Υπάρχει καθημερινός βιασμός. Μας βιάζουν συνεχώς. Δεν είναι, κάποτε ξυπνάνε ούτε ο υπουργός είτε ο κύριος Θεοχάρης, που είναι υπηκός απαράδεκτος και πρέπει να φύγει από την Ελλάδα ο συγκεκριμένος κύριος. Ξυπνάνε και κοιτάζουν με ποιο τρόπο θα μας φορολογήσουν και θα πνίξουν τις επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε και εμείς σε σημείο να έχουμε μια αύξηση του αγροτικού ρεύματος το 2013 της τάξης του 30%. Ελπίζω όσοι συνάδελφοι έχουν πάρει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και τους έχουν κάνει μια σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, μόνο και μόνο αυτό να τους αναγκάσει να βγουν στον δρόμο. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι για να ποτίσει κάποιος συνάδελφος με ρεύμα ένα στρέμμα καλαμπόκι θέλει περίπου 30 με 50 ευρώ αναλόγως στην περιοχή ρεύμα. Όπως καταλαβαίνετε είναι δυσβάσταχτο και πρέπει να βγούμε όλοι μαζί ενωμένοι χωρίς να κοιτάξουμε πού ανήκει κομματικά ο καθένας, γιατί παλιά υπήρχε αυτό, ευτυχώς πλέον έχει εξαλείψει, δεν υπάρχει. Να δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε ενωμένα, οργανωμένα, ώστε να πετύχουμε κάτι. Να σημειώσουμε ότι στην εφορία για άνοιγμα βιβλίων και έναρξη επιτεδεύματος, το αργότερο μέχρι τις 20 Μαρτίου, θα πρέπει να προσέλθουν εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες, σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών για το νέο καθεστώς φορολόγησής τους.